τις αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση. Και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Δηλαδή πρέπει να αναιρέσει. Όχι, κύριε Βαρδάκη, με συγχωρείτε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φάσκει και αντιφάσκει. Απ' τη μία λέει ότι με τόσα κρούσματα ανοίγουμε την αγορά γιατί δεν έχουμε άλλα χρήματα να δώσουμε. Και απ' την άλλη έρχεστε και μας κατηγορείτε γιατί δεν ανοίγουμε κάποιες κατηγορίες. Μήπως δεν καταλάβατε. Κάποιες κατηγορίες δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Για τη στήριξη. Σεβόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε καταφέρει ως χώρα. Και έχουμε αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα αντιμετώπισης πανδημίας. Αφήστε αυτό το κάναμε, τηρώντας τις οδηγίες των υγειονομικών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μιλήσαμε για σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας. Τα κρούσματα όπως βλέπετε... Ο κύριε Σεντάκη, να ολοκληρώσει όμως ο κύριος Βαρδάκης. Ναι, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα σκαλά και τα δύο. Δεν μπορεί να μας υπαγορεύει η οικονομία τι θα κάνουμε από την άλλη και από την άλλη μας λένε γιατί δεν ανοίγουμε. Κοιτάξτε. Εγώ καταλαβαίνω κάθε επιχείρηση εγώ που δεν ανοίγει, κάθε επιχείρηση που δεν ανοίγει είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί τις ενισχύουμε και θα τις στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, κύριε Βαρδάκη. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας να υπερασπιστείτε κάτι που δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να το υπερασπιστείτε. Εάν σας πω τα γυμναστήρια, αυτή τη στιγμή κόσμος, έχουν πάρει νομίζω 1000 ευρώ τους 6 μήνες, θα μου πείτε, έχετε δηλαδή να αντιπαρατεθούμε ότι με αυτά τα 1000 ευρώ μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση έστω τα μέσα του Μαΐου. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε. Οι πανινοδίες είναι πολλές. Και μπορούμε να τα πούμε με κάθε λεπτομέρεια. Και πού πήγαν οι επιστρεπτές προκαταβολές, ποιος πήρε τις επιστρεπτές προκαταβολές, ποιος πήρε τις μη επιστρεπτές προκαταβολές, ποιος μπήκε στα τεπίχ και δεν ούτε καν τις θέσεις εργασίας διατήρησε. Θα τα πούμε παρακάτω. Ακούστε να δείτε. Τρεις φορές, τρεις ερωτήσεις καταθέσαμε. Άνθρωποι που έχουν καταχραστεί τα μέτρα έχουν πάει και θα πάνε και στον εισαγγελέα. Αλλά δεν μπορεί να κυρώνεται τα μέτρα σε μια δύσκολη θέση να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αλλά ακούστε με τώρα. Όταν κάνουμε πρόταση για τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή, το σύνολο της αντιπολίτευσης να μην είναι κατασχετέα. Και ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει ότι σας δίνω 5 αλλά σας παίρνω τα 4. Με συγχωρείτε, αυτή δεν είναι στήριξη. Αυτά τα η μη επιστρεπτεία προκαταβολή, το ξέρετε ότι κατάσχετε το 30% σε χρέη δημόσιο και πέστε μου σήμερα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, ποια μικρομεσαία επιχείρηση δεν έχει χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στο δημόσιο. Παγωμένα είναι, κύριε. Παγωμένα είναι. Και θα να όμως που κατάσχει το 30% τη μη επιστρεπτεία προκαταβολή. Χρειάζεται στήριξη τη επιχειρηματικότητα και τη εργασία. Και αυτό προϋποθέτει εργασιακή ειρήνη, τις καλύτερες σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Έχω πει κάτι τις προηγούμενες μέρες, θα το επαναλάβω σήμερα και το πιστεύω. Εάν οι εργοδότες, τα συλλογικά όργανα των εργοδοτών, έφτιαχναν το νομοσχέδιο όσον αφορά τα εργασιακά, δεν αναφέρομαι στην τηλεργασία, στην εργάνη και στα υπόλοιπα που είναι τεχνικά θέματα και λύνουν προβλήματα. Αναφέρομαι στις εργασιακές σχέσεις. Εάν το έφτιαχναν μόνοι οι εργοδότες, θα ήταν καλύτερο το νομοσχέδιο. Και εξηγούμε γιατί. Όχι μόνο γιατί η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, στο Ηράκλειο είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, ο Εμπορικός Σύλλογος, αυτοί οι εργοδότες, γιατί γνωρίζουν πραγματικά τι βιώνει ο εργαζόμενος, μαζί δουλεύουν, γιατί πιστεύουν στην αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας και στις καλές εργασιακές σχέσεις για να μπορεί να αποδίδει ο εργαζόμενος, αλλά ακόμα και ο ΣΕΒ, ο οποίος από οικονομική άποψη γνωρίζει την αξία της εργασίας, θα έφτιαχνε καλύτερο νομοσχέδιο. Ακούστε τώρα τι προβλέπει το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, που δείχνει, ας πούμε, ότι δεν έχει σχέση ούτε με την αγορά ούτε με την εργασία. Αυτός που το έφτιαξε. Μη μας επαναλάβατε και εσείς τα άρθρα του κύριου Βαρδάκη. Λοιπόν, όχι, δεν επαναλαμβάνω τα άρθρα. Γιατί κάνει λάθος και ο κύριος Βαρδάκης. Εδώ αυξάνονται και υπερόριες και υπερεργασία. Το πενθήμερο και 40 μπορεί να γίνει πενθήμερο και 60. Το εξαήμερο μπορεί να γίνει 66 ώρες. Απαράδεκτο με μονομερή απόφαση. Απαράδεκτο με μονομερή απόφαση. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό, παρά μόνο στις λεγόμενες τριτοκοσμικές χώρες. Στην Ευρώπη πουθενά. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρεθεί ο τρόπος και υπάρχει μέσα από τις συλλογικές εκπροσωπήσεις που συμφωνούνται οι κανόνες
για το πότε είναι αναγκαία η εργασία πέραν του ωραρίου με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένες ώρες. Άρα τι είναι αυτό που θα μπορούσε να φέρει μία δικαιοσύνη, κύριε Γεγερόγλου, κατά τη γνώμη σας? Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές διαπραγματεύσεις, όχι ατομικές. Τώρα, δέστε την άλλη όψη. Ενιαία γραμμή δηλαδή για όλες τις επιχειρήσεις, ο τρόπος που θα γίνεται η συμφωνία του εργασιακού ωραρίου, σωστά? Βέβαια, υπάρχει θεσμοθετημένο, το είπε και ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Βαρδάκης. Από το 2011, με τα μνημόνια, δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία για να προχωρήσουμε σε υπερόρια και σε υπερεργασία. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής θέμα τεράστιο. Μια επιχείρηση, ένα εργοστάσιο, εάν στα 2-8 ώρα έχει υπερορίες και υπερεργασίες, καλύπτουν το τρίτο. Δηλαδή, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας? Αυτό ακριβώς. Πώς ακριβώς θα δημιουργηθούν όταν δουλεύουμε με υπερόριες? Και βέβαια, οι υπερόριες, τι γίνεται, οι υπερορίες, τι γίνεται? Συμψηφίζουμε. Έρχονται να μειώσουν την αμοιβή του εργαζόμενου. Έτσι. Έρχονται να μειώσουν την αμοιβή του εργαζόμενου. Γιατί δεν προβλέπεται ούτε η προσάυξηση, μάλιστα, ούτε η δίκαιη αμοιβή. Κύριε Γεγέρογλου, πρόβλημα για τους νέους εργαζόμενους. Ναι. Δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και βέβαια αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στην παραγωγή. Διότι είναι η άλλη όψη μετά. Μάλιστα. Γνωρίζουν πολύ καλά οι υγιείς επιχειρηματίες ότι χωρίς καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο και καλές εργασιακές σχέσεις δεν υπάρχει απόδοση. Το είπε ο κ. Λογιάδης για τον τουρισμό. Είναι κορυφαίο θέμα. Να ο πάμε... ανθρώπινος παράγοντας. Κύριε Γεγέρογλου, ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή. Βεβαίως. Δεν έρχεται το τραπέζο μάντιλο και το τραπέζι. Όχι, κύριε Βαρδάκη. Να το ξεχάσουμε και είναι βασικό. 30 δεύτερα. Αυτό που δεν τόλμησε καμιά δεξιά κυβέρνηση το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πειράξει το 1264, επειδή προφανώς του ξέφυγε του κυρίου Γεγέρογλου και θα μου ξέρει. Δεν μου ξέφυγε. Το 12 εγώ θέλω ακόμα 3 λεπτά. Και όχι μόνο εικονικές απεργίες. Ποιος θα κάνει απεργία με 33% ποσοστό ασφαλείας, λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, υπάρχει, σε μια επιχείρηση? Υπάρχει, κύριε Γεγέρογλου, είστε συνδικαλιστής και ξεχάσατε, η 81 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας, η οποία τι προβλέπει? Όχι, 81 Διεθνής Σύμβασης Εργασίας. Πολύ γρήγορα, κύριε Γεγέρογλου, σας παρακαλώ πολύ. Προβλέπει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι διακριτό μεν, αλλά κάτω από τη σκέπη του Υπουργείου Εργασίας στο δημόσιο. Ούτε ανεξάρτητη αρχή, ούτε, μάλιστα, ιδιωτική, ούτε δημόσια υπηρεσία. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Συντυχάκη. Και στον κύριο Συντυχάκη. Κύριε Συντυχάκη, ο λόγος σε εσάς, το σχόλιο σας. Κύριε Δασκαλάκη, το εργασιακό έγκλημα που επιχειρεί η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή πραγματικά αποτελεί αιτία πολέμου. Και εδώ δεν σηκώνει ούτε ταξική συνεργασία, ούτε ταξική ειρήνη. Η ταξική πάλι είναι πάντα ανειρήνευτη. Όπως το μεγάλο κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του δεν ξεχνούν και τα θέλουν όλα δικά τους, έτσι και οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Δηλαδή να ζουν με αξιοπρέπεια. Η αύξηση του απείρωτου χρόνου εργασίας και η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης είναι η βασική στόχη αυτού του νομοσχεδίου. Και γι' αυτό τον αντεργατικό νόμο έχουν συμβάλει, έχουν βάλει το χεράκι τους όλοι διαχρονικά. Το κουβάρι ξετυλίγεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με όλες τις κυβερνήσεις. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση με τη διευθέτηση και την αυξομοίωση του ωραρίου είναι κάθε ώρα που δουλεύει ο εργαζόμενος να αποφέρει τα μέγιστα κέρδη στον εργοδότη. Η διευθέτηση, να ξέρετε, ψηφίστηκε και το 2011 και διατηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Απλά αυτό το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας πάει ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας τους εργοδότες να παρακάμψουν τα συνδικάτα. Δηλαδή, αν το συνδικάτο, για παράδειγμα, απορρίψει τη διευθέτηση, ο εργοδότης θα μπορεί να απευθυνθεί σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και να τον αναγκάσει να αιτηθεί ο ίδιος το ξύλωμα του 8ωρου. Εδώ μιλάμε δηλαδή, καταργείται το 8ωρο. Επιβάλλουν δεκάωρη εργασία και απλήρωτη εργασία. Αυτός είναι ο στόχος τους.
Και ο εργαζόμενος πραγματικά πρέπει να δώσει μάχη αυτό το χρονικό διάστημα, καταρχήν να μην έρθει το νομοσχέδιο στην Βουλή. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διευθέτηση του χρόνου εργασίας οριοθετήθηκε από την οδηγία 2003, κάθετος 88. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται λοιπόν και εφαρμόζει, εισάγει αυτή την οδηγία στην ελληνική νομοθεσία. Κύριε Συντηχάκη, και η οδηγία αυτή λέει μέχρι 13 ώρες δουλειά την ημέρα. Κύριε Συντηχάκη, μέχρι και 12 ώρες. Κύριε δηλαδή Συντηχάκη, κανονικότητα θεωρούν τις 13 ώρες δουλειά. Βάλτε μία άνω τελεία. Πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω για να ολοκληρώσω. Αφήστε όμως να ολοκληρώσω και να πω την τελευταία μου φράση. Πολύ την τελευταία μου φράση. Δεν θα αφήσω αναπάντητο στον κύριο Σενετάκη η μομφή ότι το ΚΚΕ στηρίζει τους εφοπλιστές. Να πούμε ότι οι κυβερνήσεις οι δικές σας είναι που αποτελούν το πολιτικό προσωπικό των εφοπλιστών. Δεχτείτε και να πρωτοποιηθούν. Αφήστε τα αυτά, κύριε Σενετάκη. Ξέρετε τι έλεγε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ πριν τη συγκεκριμένη φράση του εφοπλιστή Λασκαρίδη? Θα το διαβάζω λοιπόν. Ότι η ελληνική κυβέρνηση στο 99% των περιπτώσεων κάνει ό,τι της πει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και αυτό είναι καλό. Αυτό λοιπόν είπε ο Λασκαρίδης στο ντοκιμαντέρ. Οπότε μην επικαλείστε τις δηλώσεις. Εσείς διατηρήσατε τα προκλητικά προνόμια στους εφοπλιστές και κουνάτε το δάχτυλο στο κουκουέ. Εσείς δεν είσαστε που εφαρμόζετε την εθελοντική φορολογία κατάλαβε το πλαίσιο. Εσείς, κύριε Σενετάκη, και το εσείς θα μιλήσετε για το κουκουέ που έχει δώσει ποτάμια αίματος απέναντι με ανηρήνευτο αγώνα. Πούμε ότι τώρα είμαστε σε μια ακόμα κρίσιμη περίοδο και νομίζω συμφωνούμε όλοι, έτσι ξεκίνησα εγώ την τοποθέτησή μου, ότι χρειάζεται ένα καλό σχέδιο για να απορροφήσουμε τους πόρους, αλλά όχι απλώς να τους αναλώσουμε, να τους αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Χρειάζεται στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας και αυτό προϋποθέτει εργασιακή ειρήνη. Είπατε προηγουμένως τι προτείνετε, ρωτήσατε. Η πρόταση πραγματικά είναι αναβάθμιση, επένδυση, επένδυση. Θα μιλήσω και ως επενδυτής, θα μιλήσω και ως επιχειρηματίας του τουρισμού. Το 2008, όταν βλέπαμε την κρίση να έρχεται, στη μικρή μας επιχείρηση, στη μικρή μας μονάδα, και αυτό το λέω για όλη την οικονομία, πήγαμε κόντρα στο ρεύμα. Κάναμε επένδυση. Κάναμε το τετράστερο αυτό το ξενοδοχείο, πεντάστερο σήμερα. Διπλασιάσαμε το προσωπικό με τα ίδια δωμάτια, με την ίδια δυναμικότητα. Αφήσαμε τους ίδιους μισθούς, δηλαδή κρατήσαμε τους μισθούς στη συλλογική σύμβαση. Τι προτείνουμε λοιπόν? Προτείνουμε πάντα ένα βάθμιση. Υπάρχουν ξενοδοχεία πάλι που είναι απλήρωτοι, που δεν έχουν πάρει χρήματα. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι τεράστιο. Και μέσα από μια τουριστική ζώνη που είναι σε χαρτογράφη τα ύδατα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Τι προτείνουμε λοιπόν? Αυτό είπα από την αρχή λοιπόν, και προηγουμένως είπα ότι είχαν προτείνει ως μέρα 25 από την αρχή οριζόντια στήριξη όλων και άμεσα.